Πάω στην περιοχή της Ιεράπετρας, καλημερίζοντας το Γενικό Γραμματέα του Ενίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, κύριο Μιχάλη Βιανιτάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλά. Χαίρομαι. Με προσπαθούμε να είμαστε όλοι μας καλά. Βγήκε μία ανακοίνωση περί έρευνας διάρθρωσης γεωργικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων έτους 2023 και λέει ότι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία που κάνει και αυτή την έρευνα στέλνει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε όλους τους αγρότες και ζητά η παραγωγή να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Αυτό βγήκε εδώ στη δημοσιότητα από εχθές, ναι. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, γιατί το αναζητήσαμε, ναι. Μας έκανε και εμάς εντύπωση αυτό το ζήτημα. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε είναι ότι το 2021 είχε γίνει η δεκαετής απογραφή του αγροκτηνοτροφικού κλάδου, όπως ήθεστε να γίνεται κάθε 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν απλά πρέπει να επικαιροποιηθούν κάποια στοιχεία κατά πόσο τα στοιχεία που συλλέχθησαν το 2021 συνεχίζουν να υφίσταται ή με τι μείωση ή γενικά τι αλλαγές υπάρχουν σε αυτό το ζήτημα. Mm. Αυτό λοιπόν είναι ο σκοπός αυτού του εγχειρήματος αυτή τη στιγμή. Θα γίνει με ερωτηματολόγιο. Τις επόμενες μέρες θα οριστούν και οι συνεργάτες, αλλά και η διαδικασία πώς θα ολοκληρωθεί. Ο χρονικός ορίζοντας είναι μέχρι τέλη του Μάρτη, οπότε εμείς είμαστε σε μια στάση τώρα αναμονής τι αποφάσεις θα πάρει η υπηρεσία για να το κάνει. Τώρα τι να πω, δεν είναι κακό. Πάντως, δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι, ναι, σημαντικό για να ανησυχεί ο κόσμος ότι κάτι άλλο αλλάζει. Απλά είναι επικαιροποίηση των στοιχείων του 2021. Είναι όμως οξύμορο, είναι όμως περίεργο από τη μία να θέλει επικαιροποίηση στοιχείων για την απογραφή σε ό,τι έχει γίνει την προηγούμενη δεκαετία. 2021 ολοκληρώθηκε, 2024 θέλει να κάνει αυτή την επικαιροποίηση και την ίδια ώρα, και γι' αυτό λέω ότι είναι οξύμορο, την ίδια ώρα να υπάρχουν εκείνες οι πληροφορίες που λένε ότι ο ΠΚΠΑ, επειδή έχει χάσει δεδομένα, ζητά από τον καθένα, από εσάς, εμένα που μπορεί να είμαι τώρα επαγγελματίας, τον Νίκο, εσάς που μπορεί να είσαστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, για να συνεχίσετε να παίρνετε ενίσχυση, επιδότηση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί έχουν χάσει αυγά και πασχάλια, να μας στέλνει στα χωράφια με έξυπνα, λέει, κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να παίρνουμε με συντεταγμένες μέσω ειδικής πλατφόρμας, όπως κάναμε με την κτηματογράφηση, τα όρια του χωραφιού μας, για να μπορούν να τα βρούνε και να προχωρήσουν παρακάτω. Δηλαδή τώρα μεταξύ μας δεν ξέρω τι, κολοκυθόπιτες. Κοιτάξτε, Βιράκη, ανοίγεται ένα τεράστιο ζήτημα και ένα τεράστιο θέμα. Να σας πω μόνο το... μα έρχεται το ένα να μου κοντράρει με το άλλο. Τώρα μεταξύ μας τι λέμε. Να σας πω άλλο ένα δεδομένο, το οποίο είναι και αυτό επίσης σήμερα. Γνωρίζετε ότι για το ίδιο άτομο, τον ίδιο παραγωγό, τον ίδιο κτηνοτρόφο, είτε κατ' επάγγελμα, είτε ετεροεπαγγελματία σε αυτό το κομμάτι, αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει τρία μητρώα. Που το κάθε μητρώ έχει εντελώς διαφορετική εικόνα. Είναι το μητρώ του ΟΣΔΕ, είναι το μητρώ του ΕΛΓΑ και είναι και προφανώς και το βασικό μητρώ των αγροτών. Εκεί λοιπόν αυτά, επειδή αλληλοσυγκρούονται, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και να μπορούν να διασταυρωθούν, γι' αυτό λοιπόν αναγνωρίζοντας ουσιαστικά η πολιτεία τον μπάχαλο που έχει προκαλέσει όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά, το οποίο όλο αυτό έχει κοστίσει, βέβαια. Έχει κοστίσει σε εμάς, τους αγρότες και στους φορολογούμενους. ΕΛΓΑ, ΟΣΔΕ και Μητρώ Αγροτών, το πάτε με την έννοια για να δουν ποια είναι τα όρια της περιουσίας του καθενός? Όχι. Το πάω με την έννοια ότι ο ΕΛΓΑ, επειδή είναι φορέας που αποζημιώνει, δηλαδή που δίνει χρήματα, έχει γενικότερα η επικόνησή του είναι λίγα. Ναι. Είναι λίγα. Όσο πιο λίγα έχει στα μητρώ του, τόσο λιγότερα θα αποζημιώσει. Στον ΠΚΠ, από την άλλη, μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ, επειδή είναι για να πάρουν επιδοτήσεις, όσο περισσότερα εμφανίζονται, τόσο περισσότερες επιδοτήσεις θα πάρουν. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα μπάχαλο, το οποίο όσο ξετυλίγεται το κουβάρι, νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις στο επόμενο διάστημα. Όχι ότι ήταν κάτι που δεν το γνωρίζαμε ή ότι δεν το ξέρουμε. Το είπατε όμως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το είπατε όμως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί όλα αυτά, επειδή κοστίζουν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στον καθένα από εμάς, να βάλουμε την προέκταση επίσης, αν μιλάμε για τα χωράφια, τις ιδιοκτησίες, ότι είχαμε την περίφημη κτηματογράφηση που και εκεί έχουν ένα άλλο αρχείο, γιατί έτσι έγινε η κτηματογράφηση σε πολλές περιοχές της Κρήτης και όλης της χώρας. Στη συνέχεια πήγαμε με το δεύτερο μπάχαλο που λέγεται δασικοί χάρτες. Αναρωτιέμαι τι ξεκαθαρίζει, ποιος ξεκαθαρίζει, γιατί υπάρχουν όλα αυτά σε εξέλιξη, γιατί είσαι μια καλή μηχανή, εσύ Μιχάλη Βιενιτάκη, εγώ η Αγγέλα Δουλγεράκη, εδώ ο Νίκος ο Σφαγιανάκης που είναι στο στούντιο, για να παίρνουν απλά χρήματα και να μπαίνουν στα ταμεία. Υπάρχει κάποια άλλη λογική εξήγηση? Καμία απολύτως εξήγηση δεν υπάρχει. Να πούμε βέβαια για να επιστρέψουμε και στο θέμα της συζήτησής μας, ότι η διαδικασία που ξεκινάει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δεν είναι διαδικασία η οποία είναι της Ελλάδας, είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο αυτό. Δηλαδή το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή γίνεται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Εντάξει, και αλλά το παραφράζουμε. Δεν δικαιολογεί το υπόλοιπο το οποίο συζητήσαμε και το μάχαλο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά το παραφράζουμε. Πραγματικά νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο το οποίο ή θα βγει κάτι, πάρα πολύ καλό, ή πραγματικά πρέπει να σταματήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Νομίζω ότι στο τέλος θα μπερδέψουμε τα αυγά και τα πασχάλια μας. Και τώρα υπάρχει και τώρα είναι εν εξελίξη και το αγροτικό. και τα αγροτικά τμήματα στα επιμελητήρια. Τα οποία και εκεί γίνεται προσπάθεια να δημιουργεί ένα άλλο μητρό που θα έχει μια καλύτερη απεικόνηση της πραγματικότητας. Όταν δεν υπάρχει στρατηγική, εθνική πολιτική, το κάθε Υπουργείο, ο κάθε Υπουργός, θεωρώντας ότι κάνει το καλύτερο δυνατό, δεν το αμφισβητώ στην πρόθεση, ότι θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό, μπερδεύονται όλα τα παραπάνω τα οποία αναφέραμε, η άμμος και η θάλασσα στο τέλος, ξέρετε τι θα φέρουνε και το τι γίνεται. Πάντως όποιος ενδιαφέρεται, στην ιστοσελίδα της Ελστάτ μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες, www.statistics.gr, ή επίσης όποιος ενδιαφέρεται, επειδή αυτή η ανακοίνωση αφορά κυρίως το Λασίθι, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Λασιθίου, τα τηλέφωνα τα οποία δίδονται στη δημοσιότητα, 2841-089-283 και 241-022-311. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τι στην ευχή με γίνεται με το μεταφορικό ισοδύναμο? Το πήρε και το σήκωσε ο δαίμονος, μου φαίνεται. Άλλη μεγάλη ιστορία ανοίγει αυτή τη στιγμή, μεγάλη οικονομική απώλεια για την Κρήτη, το οποίο μεταφορικό ισοδύναμο, να πούμε ότι ήρθε επιτέλους στην Κρήτη μετά από πολλούς αγώνες και αγροτικών φορέων αλλά και άλλων φορέων, ήρθε μετά από πολλά χρόνια καθυστέρηση. Να πούμε ότι το μεταφορικό ισοδύναμο σαν μέτρο είναι ένα ευρωπαϊκό μέτρο. Δεν είναι η επιθυμία της ελληνικής πλευράς ή ας πούμε διαδόσεις χρήματα, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, τα οποία βγαίνουν και συγκεκριμένα κονδύλια που απευθύνονται στις μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης. Άρα με βάση αυτό, αυτή η οδηγία έχει εναρμονιστεί με την ελληνική νομοθεσία και γι' αυτό ήρθε και στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε? Ενώ λοιπόν είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα και πιστώνται στην ελληνική κυβέρνηση για αυτό το σκοπό, προφανώς τα χρήματα αυτή τη στιγμή έχουν πάει κάπου αλλού ή θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μείωση σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Απλά η μεγαλύτερη και η πιο αισθητή και αυτή που φωτογραφίζεται με το πιο άσχημο, θα έλεγα, τρόπο είναι η Κρήτη, καθώς η τρίτη κατηγορία μείωσης του μεταφορικού ισοδυνάμου είναι για νησιά της Ελλάδας με κατοίκους πάνω από 150.000. Άρα είναι αποκλειστικά η Κρήτη. Τώρα, ουσιαστικά η Κρήτη από τα 22 εκατομμύρια ευρώ που έπαιρνε σε αιτήσια βάση τα προηγούμενα 3 χρόνια, αυτή τη στιγμή μειώνεται ο προϋπολογισμός στα 8. Άρα οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις γενικά που είναι οι δικαιούχοι στο μεταφορικό ισοδύναμο, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μοιραστούν 8 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και η επιδότηση ανέρχεται στο ενίσχυση στο 20%, ενώ ήταν μέχρι και 60% την προηγούμενη χρονιά.
Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω. Δεν κάνει να πω τίποτα. Έτσι όπως το σκέφτομαι. Εμείς από την πλευρά μας, αυτό και, έχουμε στείλει και επιστολή για μαρτυρίες και στον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας, με κοινοποίηση και στον οικονομικό. Νομίζω ότι αν δεν αρχίσουμε σιγά σιγά να διεκδικούν πραγματικά αυτά που αξίζουμε, προφανώς και τέτοιες εικόνες θα είναι από τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ σημαντικές. Για να μην σας θεωρούν δεδομένους, νομίζω είσαστε εσείς από την Ιερά Πέτρα, είναι η Σιτία, είναι το Τυμπάκι και είναι και το Σέλινο από τα Χανιά, έτσι, σαν αγροτική συλλογή. Ναι, αγροτική συλλογή, ναι. Ωραία. Ακριβώς. Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι εάν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση, ανταπόκριση από την κυβέρνηση, έχουμε αποφασίσει ότι θα προχωρήσουμε και σε επόμενα βήματα. Το τι θα είναι αυτό θα ανακοινωθούν. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η Κρήτη έχει μεγάλη οικονομική απώλεια. Να σημειώσουμε δε ότι σε συνδυασμό ότι από την 1η του Φλεβάρι, ξέρετε ότι υπάρχει αύξηση στα ακτοβουλευτικά εισιτήρια, τα οποία απευθύνεται πάλι μόνο στη γραμμή της Κρήτης, πρέπει να ξέρετε. Σωστό. Για τους ρήπους και χρήματα. Ναι, αλλά, και χρήματα. Να κάνουμε μόνο αυτή τη διευκρίνηση. Χρήματα τα οποία δεν θα πηγαίνουν στις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά χρήματα τα οποία θα μπαίνουν κατευθείαν στο λογαριασμό Ευρωπαϊκού Ταμείου. Προφανώς, όμως αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αναφέρεται και αυτό το μέτρο. Ναι, απλά έκανα τη διευκρίνηση. Απλά έκανα τη διευκρίνηση, τίποτα άλλο. Ναι. Αναφέρεται πάλι μόνο για την Κρήτη. Καθώς το πλαφόν για να επιβληθεί αυτό το πράσινο τέλος είναι νησιά, νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης με κατοίκους πάνω από 200.000. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός. Από τη μία μειώνεται η ενίσχυση και από την άλλη ταυτόχρονα αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς των αγροτικών και των υπόλοιπων προϊόντων. Να μην αναφέρουμε βέβαια το γεγονός ότι η επιδότηση για το μεταφορικό ισοδύναμο έχει άλλες δύο κατηγορίες στην Κρήτη, οι οποίες στην Κρήτη δεν εφαρμόζεται, που είναι η επιδότηση και στις επιβάτες και στα εισιτήρια των επιβατών, αλλά και στα καύσιμα. Το οποίο εφαρμόζεται στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα και στην Κρήτη δεν εφαρμόζεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι κατάφορη αδικία απέναντι στην Κρήτη. Ανεξάρτητα αν είναι στοχευμένη ή όχι, εμείς έχουμε μεγάλο πλήγμα και είμαστε υποχρεωμένοι να το διεκδικήσουμε όπως πρέπει να το διεκδικήσουμε. Μια περιοχή που παράγει και μια περιοχή που αξίζει όχι μόνο αυτά, αλλά και πολύ περισσότερο. Στο παρελθόν υπήρχε, ξέρετε, μια κουβέντα, ένα αίρισμα, κάτι το οποίο λεγόταν, και πολλές φορές γινόταν και καραμέλα. Αλλά τι να καταλάβουν αυτοί, δεν είναι από την Κρήτη. Ή κοιτάζουν τις δικές τους τις εκλογικές τις περιφέρειες. Μιλάω για τους κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους. Και πρωθυπουργός και υπουργός και αντιπρόεδρος της Βουλής. Όλοι από εδώ, από την Κρήτη. Ώρα λοιπόν να τα δούνε, για να μην πω και τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιαννιτάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.